Σκέφτομαι αυτές τις μέρες που πλησιάζουμε στη Μεγάλη Εβδομάδα και θα βρεθούμε πάλι κάτω από το Σταυρό του Χριστού, ότι ο Χριστός μας ποτέ δεν σταμάτησε να μας αγαπάει. Ποτέ, ποτέ. Πάντα είχε αγάπη ο Χριστός. Τόση αγάπη που πάνω από το Σταυρό αγαπούσε και συγχώρεσε ακόμα και τους σταυρωτές του. Άφες αυτής, Πάτερ Άγιε, συγχώρεσέ τους, άστους, μη τους λογίζεις την αμαρτία ταύτη. Ουγαρίδαση τι ποιούσι, δεν ξέρουν τι κάνουν. Και εκείνη την ώρα όλοι αυτοί, ενώ μέσα τους ήταν γεμάτη κακία και μίσος και έχθρα να σκοτώσουν το Θεό, την ίδια στιγμή λειτουργούσαν και κάνανε, προχωρούσαν και βοηθούσαν να προχωράει το σχέδιο της σωτηρίας των ανθρώπων. Ναι ρε εσείς, ναι, ανέβαζαν στο Σταυρό το Χριστό μας και βοηθούσαν τη σωτηρία μας. Διότι ό,τι έχουμε σήμερα μέσα στην Εκκλησία, τα μυστήρια, τη Θεία Κοινωνία, όλα τα πάντα, τη σωτηρία μας, όλα γίνανε πάνω από το Σταυρό. Θέλει Γολγοθά πρώτα, θέλει πάθος, θέλει μαρτύριο για να περάσει κανένας τη σωτηρία και να περάσει στην Ανάσταση. Αλλά πάντα μετά το Γολγοθά έρχεται η Ανάσταση. Πάνω στο Σταυρό λοιπόν η άπειρη αγάπη του Θεού υπογράφει ή μάλλον χαρίζει τη σωτηρία σε όλους τους ανθρώπους. Αυτόν το Σταυρό θα προσκυνήσουμε σε λίγες μέρες. Αυτόν το Χριστό θα ξαναδούμε σταυρωμένο, αλλά με την αγκαλιά του ανοιχτή, για να χωράμε μέσα όλοι.